you. Mm -hmm. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Μια εκπομπή όπου πραγματοποιείται με την απόλυτη συνεργασία εσάς, όλους εσάς που μας ακούτε και μας παρακολουθείτε. Καθώς α, θα θέλαμε να μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας, τις κρίσεις σας, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, οτιδήποτε σας απασχολεί και θέλετε να το σχολιάσουμε μαζί, βεβαίως μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλω μια φορά ακόμη να επισημάνουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε είμαστε διδάσκαλοι, αλλά θέλουμε και εμείς και εσείς και όλοι μαζί να είμαστε μαθητές, καθώς ένας είναι ο δάσκαλός μας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και ένας είναι ο μας και πάλι ο Ιησούς Χριστός, και ένα είναι αυτός που μας φροντίζει, μας αγαπάει, μας περιθάλπτει ο Πατέρας μας ο Βράνιος. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μία ερώτηση του αγαπητού Κώστα που είναι η εξής. Ο αρμαγεδόν θα γίνει πριν την αρπαγή ή μετά την αρπαγή. Ο Θεός να σας ευλογεί μας λέει και να σας δίνει σοφία. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα αγαπητέ Κώστα. Ε, το ερώτημά σου είναι και έχει σχέση με τα εσχατολογικά όπως λέγονται μέσα από τη γραφή. Δηλαδή ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για το τέλος α, της ανθρωπότητας, για το τέλος των αιώνων μέχρι να γίνει μεγάλη αλλαγή όπου όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη του επιστολή όπου ε, να το βρω, θέλει ελθεί η μέρα του Κυρίου κλέπτης ενικτή κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με σύριγμον, τα στοιχεία πυρακτούμενα θα διαλυθούν και η γη και τα εναυτή έργα θέλουν κατακαεί κατά δε την υπόσχεση αυτού νέου ουρανού και νέα γη προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοική. Εκείνο το οποίο προφητεύει η Γραφή και ομολογεί ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί είναι μια τελική καταστροφή όλου του φυσικού κόσμου και η γη και οι ουρανοί θα παρέλθουν με φωτιά, με συρριγμό, δεν θα μείνει τίποτα και εκείνο το οποίο θα παραμείνει είναι ο Λόγος του Θεού και όλοι όσοι έχουν πιστεύσει στο Λόγο του Θεού καθώς θα έχουν λάβει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη και θα έχουν ε, απολαύσει την αιώνια ζωή, τη βασιλεία του Θεού, την α, δικαιοσύνη του Θεού και θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Όλα θα αρχίσουν μέσα από ένα συγκλονιστικό γεγονός το οποίο θα λάβει χώρα και το οποίο η Γραφή το ονομάζει αρπαγή της Εκκλησίας μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το αναφέρει ότι «Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη θα είναι δύο επί της μιας κλίνης, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται, δύο θα είναι στον αγρό, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται». Και ρώτησαν οι μαθητές «Πού Κύριε» και αυτός απάντησε, ο Κύριος απάντησε «Όπου είναι το σώμα εκεί θα συνοχθούν οι αετοί» είναι μια μέρα όπου περιγράφει ο Θεός ότι θα προηγείται της ημέρας αυτής ένα περιβάλλον το οποίο αφενός μεν θα είναι σε απόλυτη ευρυχωρία και αμεριμνησία και μάλιστα περιγράφει ο Λόγος του Θεού καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε ούτω θελείστε και τις ημέρες του Ιού του ανθρώπου έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι τη ημέρα καθήν ο Νόη ήλθε στην Κιβωτών και ήλθε ο κατακλυσμό και από όλε ενάπαντα. Ομοίω και καθώ έγινε εν τι ημέρε του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, ο οκοδόμουν και καθ, ημέραν εξήλθε ο Λότ από σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από και απόλεσεν άπαντας. Ω θελήστε ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Είναι λοιπόν μία συγκεκριμένη μέρα όπου οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε ευρυχορία σε όλο το πρόσωπο της γης, σε αμεριμνησία, όταν θα ακουστεί ξαφνικά η σάλπιγγα του Θεού όπως αναφέρεται στην επιστολή προς Θεσσαλονικής. Είναι... Ε, να το βρούμε... είναι στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο τέταρτο κεφάλαιο, λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι εν Χριστό θέλουν συναναστήθη πρώτον έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αυτή η μέρα είναι η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Όπου είπαμε, όπως είπαμε, θα υπάρχει αμεριμνησία και ευρυχωρία. Ταυτόχρονα όμως, ε, στα Ευαγγέλια του, και του Ματθαίου και του Καταμάρκων Ευαγγελίου και του Καταλουκά ε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλάει για κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα διαβάσω από το Καταμάρκων Ευαγγέλιο στην ερώτηση των μαθητών ενώ εκάθητο εις το όρος των ελαιών απέναντι του ιερού είπε προς εμάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο όταν ταύτα πάντα μέλωση να συντελεστώσει και ο Κύριος μας απάντησε Βλέπετε μη σας πλανήσει τη γιατί θα είναι μια περίοδος μεγάλης πλάνης όπου ο πλανών την οικουμένη όλη θα αγωνίζεται να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό και ο Κύριος μας αναφέρει βλέπετε μη σας πλανήσει τη. Πολλοί λοιπόν θέλουν σε ελθεί εν το ονόματί μου λέγοντα ότι εγώ είμαι και ο πολλού θέλουν σοι πλανήσει. Όταν όμω ακούσετε πολέμου και φήμα πολέμων, μην ταράστεσαι διότι πρέπει να γίνωσι τα ταύτα, δηλαδή είναι έτσι το τέλο. Διότι θέλει τελεγεθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλουν γίνει σεισμοί κατά τόπους και θέλουσι γίνει πίνε και ταραχέ, τα αυτά είναι οι αρχές οδύνων. Θα υπάρχει λοιπόν και μία περίοδος ταυτόχρονα πριν την αρπαγή της Εκκλησίας όπου θα υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα ε, όπως παραδείγματο. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που έχουν πραγματοποιηθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία πίνες κατά τόπους, αρρώστιες κατά τόπους, σεισμοί κατά τόπους, ταραχές κατά τόπους ε, και όλα αυτά αποτελούν τις αρχές των Οδύνων. Ο δε Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονική Θεσσαλονικής λέγει «Περι δε των χρόνων και εν το καιρό, αδελφοί δεν έχετε χρία να σας γράφει τη, διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται επειδή όταν λέγουν ειρήνη και ασφάλεια τότε επέρχεται από επ αυτού ευνίδιος όλεθρος καθώς εωδύνες τις εις την εκειμονούσαν. Είναι μία περίοδος λοιπόν που οι άνθρωποι δεν προσμένουν, δεν περιμένουν ε, τον ιόν του ανθρώπου, δεν περιμένουν την αρπαγή της Εκκλησίας, ε, δεν, δεν, προ, δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα παρόλο που θα είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, αλλά ενώ θα βρίσκονται σε μεγάλη ευρυχωρία και αμεριμνησία, ταυτόχρονα θα υπάρχουν και οι οδύνες εγκυμονούσεις, που είναι μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι όπως η γυναίκα που φτάνει πια στην ώρα της, όπως λέγεται, για να γεννήσει και αρχίζουν οι πόνοι. Οι πόνοι στην αρχή είναι σίγανη και αραιοί. Όσο περνάει όμως ο καιρός γίνονται πιο έντονοι, πιο έντονοι και πιο επώδυνοι μέχρι να έρθει η στιγμή που η πόνη είναι εθάρφινη, η τελευταία πόνη και τότε η γυναίκα θα γεννήσει και θα ελευθερωθεί. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα παρομοίωση που Λόγος του Θεού μας λέει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ θέλω να τονίσω γιατί υπάρχει μια διδασκαλία ότι υπάρχει όπως πράγματι η αρπαγή της Εκκλησίας, η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση, αλλά αυτά είναι, γίνονται μέσα σε μία ημέρα, είναι σε μία στιγμή. Αυτό είναι τελείως λάθος, όπως θα δούμε μέσα από το λόγο του Θεού, εντελώς λάθος, γιατί η αρπαγή της εκκλησίας και το περιβάλλον και ο χρόνος που προηγείται είναι όπως είπαμε άμεριμνησία και ξαφνικές α, οδύνες οι οποίες όμως περνάνε, έρχονται και περνάνε. Αμέσως μετά την αρπαγή θα, θα, θα εμφανιστεί. Η δεύτερη, η, ε, η, η επόμενη, η συνέχεια της, α, του σχεδίου του Θεού που θα είναι η αποκάλυψη του Αντίχριστου και αυτό πάλι πρέπει να το δούμε μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονίκη, ο οποίος γράφει «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Αυτών επί ημών». Είναι λοιπόν η παρουσία του Κυρίου η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου που θα τον δει πάσο οφθαλμός και είναι και η, ημέρα της αρπαγής η επισύναξης ημών των πιστών. Και συνεχίζει. Να μη σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δεν αθορυβείστε μήτε διαπνεύματος είτε μήτε διαλόγου, μήτε δι' επιστολή ω γραφωμένη η ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού, η Δευτέρα Παρουσία, όπω θα δούμε και παρακάτω εξηγεί, και α μη σα εξαπατήσει τη κατουδένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η ημέρα εκείνη, η Δευτέρα Παρουσία, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενο, εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, Θεός τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Άρα λοιπόν δεν θα έρθει η Δευτέρα παρουσία εάν δεν έρθει η Αποστασία και η Αποστασία βέβαια ήρθε από το 250 μετά Χριστό και η οποία θα ολοκληρωθεί όμως και θα γίνει συντριπτική επί της του Αντιχρίστου όπως θα δούμε όπου θα είναι και το κύριο πρόσωπο το οποίο ο διάβολος θα συστήσει για να πλανήσει την οικουμένη όλη ώστε να αποστατήσει. Άρα δεν θα έλθει η δευτέρα παρουσία αν δεν έλθει η αποστασία και δεν αποκαλυφθεί. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, δηλαδή ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Θα αποκαλυφθεί και γιατί υπάρχει κάποια περίοδος που δεν είναι καλυμμένος αν και είναι ζωή. Ας το δούμε όμως αυτό. Και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο ιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό σέβασμα. Και συνεχίζει. Τώρα εσείς οι πιστοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί, εμποδίζει το, 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 το κατέχον αυτό που έχει την εξουσία και εμποδίζει αυτόν ώστε ενώ δεν είναι αποκεκαλυμμένος να αποκαλυφθεί εις τον εαυτού καιρόν διότι το μυστήριο της αναμίας ήδη ενεργείται. Άρα τώρα δεν είναι αποκεκαλυμμένος ο Αντίχριστος μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα, ο αυτός που τον εμποδίζει τώρα, και μυστηριωδώς εργάζεται τις έσχατες αυτές οι μέρες ο Αντίχριστος με το πνεύμα του διαβόλου. Και θα συνεχίζει μυστηριωδώς να εργάζεται, καθώς είναι γεγραμμένο διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κωλίων τώρα και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Άρα υπάρχει κάποιος που τον εμποδίζει, ο κολλίων, ο κατέχων όπως λέει η γραφή και το κατέχον και το κολλείον και, αυτός που, και αυτό που το εμποδίζει. Και κανένας άλλος δεν μπορεί να εμποδίσει το διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο παρά μόνο αυτός που έχει εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού καθώς ο Χριστός είπε Ιδού θα σας δει το εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα μπορεί να σας βλάψει. Άρα κανένας άλλος δεν έχει την εξουσία να εμποδίσει το διάβαλο να εξελίξει το σχέδιό του παρά μόνο αυτός που την έχει και του την έχει δώσει ο Χριστός που δεν είναι άλλος από την Εκκλησία του Χριστού, από την ύμφη του Χριστού, από το σώμα του Χριστού, από τον οίκον του Θεού του Ζώντος που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της Ελυθείας, στον οποίο κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού και και δια του Πνεύματος του Αγίου και ο Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός καθώς ο Κύριος είπε να αυτό θέλουμε να ελθεί και να αυτό θέλουμε να κατοικήσει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας ο Αντίχριστος εάν δεν εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων αυτών τώρα. Και αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας όπως διαβάσαμε που θα έρθει ο Κύριος μας στο τελευταίο με σάλπιγγα Θεού με κέλευσμα και, φωνή αρκαγγέλου και οι αποθανόντες εν Χριστώ. Γι' αυτό λέμε αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν είναι όλοι οι Άγιοι του Θεού, δεν είναι η Παλαιά Διαθήκη, ούτε και οι σφαγμένοι από την εφταετία του Αντίχριστου, αλλά μόνον οι αποθανόντες εν Χριστώ που θα αναστηθούν πρώτοι και έπειτα εμείς οι ζώντες εν Χριστώ, που απομένουμε θα αρπαχτούμε με αυτού εις απάντηση του νυμφίου στον αέρα. Δεν είναι δηλαδή η Ανάσταση της Παλαιάς Διαθήκης αλλά είναι η Ανάσταση της Καινής Διαθήκης της Εκκλησίας του Χριστού. Οπότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος 7 χρόνια, τα πρώτα 3,5 χρόνια όπου μέσα από την Αποκάλυψη βλέπουμε την πορεία των πραγμάτων και έτσι δεν θα κάνουμε βέβαια ανάλυση σε αυτό, θα έρθουν πρώτα οι 7 σφραγίδες, που είναι ε, 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 οι επαναστάσεις, εμφύλοι πόλεμοι, πίνες, ε, θάνατος. Ε, είναι στην πέμπτη σφραγίδα οι ψυχές των εσφαγμένων από στην εφταετία του Αντίχριστου γιατί η αρπαγή της Εκκλησίας ήδη έχει προηγηθεί. Δεν είναι λοιπόν για την αρπαγή της Εκκλησίας αυτό οι ψυχ, ούτε οι ψυχές των ανεστημένων της, ε, της Εκκλησίας του Χριστού αλλά είναι των εσφαγμένων μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού, ενώ η Εκκλησία του Χριστού τώρα και μέχρι την Αρπαχή βρίσκεται στον Παράδεισο εκεί που κατοικεί ο Χριστός. Ε, μετά θα έρθει η έκτη σφραγίδα όπου ο ήλιος θα γίνει μέλας ο σάκος τρίχινος και η σελήνη ο αίμα και οι αστέρες του ουρανού θα πέσουν στη γη καθώς η σική ρίπτει τα άγουρα αυτής, ο ουρανός θα αποχωριστεί και οι βασιλείς και, και, και θα αποχωριστεί ως βιβλίων τετυλιγμένο και πάνω όρος και νήσος θα κινηθούν από ένα φοβερό μεγάλο σεισμό. Μετά από αυτό θα εμφανιστεί οι 7 σάλπικες που είναι πραγματικά κρίσεις του Θεού όπου θα φτάσουμε στα πρώτα 3,5 χρόνια. Στα 3,5 χρόνια στη μέση θα γίνει πόλεμο στον ουρανό όπως λέει η γραφή και έγινε πόλεμος εν το ουρανό, διαβάζω από το ΙΒ, από το 12 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, πολύ γρήγορα βέβαια αγαπητέ Κώστα και αγαπητοί φίλοι. Και φίλες έγινε πόλεμο στον ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του διαβόλου κατά του δράκοντος και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού εναντίον τους, όμως δεν υπερίσχυσαν, ουδέ βρέθη τόπος πλέον στ, για αυτού στον ουρανό και έτσι ερήφθη ο δράκον ο Μέγας, ο όφης ο αρχαίος ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερήφθη επί τη γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν επί τη γη και από εδώ και πέρα, επί της γης και από εδώ και πέρα ο ουρανός τώρα είναι ελεύθερος για να υποδεχθεί ε, όλους τους Αγίους εκεί όπου έχει ο Θεός προσδιορίσει. Στα 3,5 χρόνια αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος με όλη του την εξουσία, λέει η Γραφή, στο ΙΓ κεφάλαιο και στάθην επί την άμμον της θαλάσσης και ειδών θηρίων αναβαίνουν εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλά επτά και κέρατα δέκα και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τα σκεφαλά αυτού ονόματα βλασφημίας και το θηρίο το οποίο είδω ητόμιον με πάρδαλιν και πόδες αυτού ο σάρτου και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμη αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλη. Ε, έτσι λοιπόν αποκαλύπτεται πια ο Αντίχριστος σε όλη την οικουμένη με δυνάμεις τρομακτικές από το διάβολο και όλη την εξουσία του διαβόλου αλλά ταυτόχρονα και σαν ένας μέγας δικτάτορας που πλέον ε, κυνηγάει κάθε έναν ο οποίος δεν βάζει το χάραγμα το δικό του, το περίφημο 666 στο δεξί χέρι και στο μέτωπο και ούτε προσκυνάει και την εικόνα τη δική του. Αποκαλύπτω και ο ψευδοπροφήτης ο οποίος κάνει όλα τα θαύματα για λογαριασμό του θηρίου του Αντίχριστου και αρχίζουμε πια τις 7 τελευταίες πληγές που φέρνει ο Θεός σε όλη την οικουμένη όπου στο τέλος των 7 πληγών ε, μαζεύεται, εμφανίζεται όπως λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια Του ε, λέει η Γραφή «Και εκείνες τις ημέρες όπου θα γίνει θλίψης μεγάλη που δεν έχει γίνει ποτέ στην οικουμένη, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη θα δώσει το φέγγος, δεν θα δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες του ουρανού θα πέφτουνε και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν και τότε θα δούνε τον ιόν του ανθρώπου ερχόμενο εν με τα μεγάλης δυνάμεως. Και τότε θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού και θα συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρου της γης έως άκρου της γης. Ήρθε η ώρα πια όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα στείλει τους αγγέλους του να επισυνάξει όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Θα γίνει η πρώτη Ανάσταση για την Παλαιά Διαθήκη πριν την πριν την περίοδο της χάριτος αλλά και στην εφταετία που είναι η τελευταία εβδομάδα που έχει δώσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ για να μετανοήσουν καθώς είναι γεγραμμένο ότι πνεύμα χάριτος και οικεσιών θα στείλει ο Θεός επάνω στο λαό Ισραήλ ώστε να επιβλέψουν σε αυτόν τον οποίο εξεκέντησαν να πενθήσουν για τον Χριστό και να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου. Θα γίνει η μεγάλη στα τελευταία 3,5 χρόνια δηλαδή θα γίνει η μεγάλη σωτηρία που θα αρχίσει από το λαό Ισραήλ αλλά και σε, όλους τους, σε όλα τα έθνη και τις φυλές και τα χρώματα και όχλος πολλής λέει θα εμφανιστεί στον ουρανό με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους οι οποίοι θα, οι οποίοι θα, θα α, α, πραγματοποιήσουν και την Ανάσταση την πρώτη της Παλαιάς Διαθήκης. Θα εμφανιστεί το σημείο του Ιού του ανθρώπου επί της γης και τότε στον ουρανό και τότε ο, Διά, ο Αντίχριστος και ο θα μαζέψουν τα στρατεύματα όλη της γης ε, σε έναν τόπο και συνήθρισαν λέει η γραφή αυτούς, ο Αντίχριστος δηλαδή, εις τον τόπο καλούμε, καλούμενον Εβραϊστή Αρμαγεδόν όλα τα στρατόπεδα της γης θα μαζευτούνε για να πολεμήσουν τον ερχόμενο στη Δευτέρα Παρουσία Ιησού Χριστό με τα πάντων των Αγίων, της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης των Αγίων, αλλά και με όλους τους αγγέλους του. Και λέει η Γραφή πως αποκαλύπτει την Δευτέρα Παρουσία αφού έχει προηγηθεί προηγουμένως ο γάμος του Αρνίου και ο γάμος του Αρνίου είναι στο Ιωταθήτα κεφάλαιο 19ο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο, Α χαίρομεν και α αγαλώμεθα και α δώσουμε την δόξα ει αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμο του Αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Και εδώ σε αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον αυτό είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προσεμέ εμέ, γράψον, μακάρι και κλειμένη στον δείπνο του γάμου του Αρνίου, και λέγει προσεμέ εμέ, ούτε είναι η αληθινή λόγοι του Θεού. Αφού έχει πραγματοποιηθεί λοιπόν ο γάμος του Ιησού Χριστού με την Εκκλησία από τον Πατέρα Θεό στον ουρανό, που είναι και ο τελευταίο γάμο, γιατί τον πρώτο γάμο τον έκαμε ο Θεό στην Εδέμ, στον κήπο τη Εδέμ, στον Αδάμ και στην Εύα. Τώρα στον δεύτερο Αδάμ, τον Ισού Χριστόν, θα πραγματοποιήσει και πάλι ο Θεό στον ουρανό αυτή τη φορά, τον τελευταίο γάμο μεταξύ του Χριστού και τη Εκκλησία. Και αμέσω μετά ο Χριστό με όλου του Αγίου και τους, την νύμφη που είναι η Εκκλησία του Χριστού και τους φίλους του νυμφίου που είναι η Παλαιά Διαθήκη θα κατέβει για να πολεμήσει τον Αντίχριστο και τον ψευδοποθήτη και τα στρατεύματα που έχει συγκεντρώσει ε, στη, στον Αρμαγεδόνα ε, ο, ο διάβολος και ο σατανάς. Και λέγει η Γραφική «Ιδού ειδών των ουρανών ανεωγμένων και ιδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν καλείται πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη ε, και είτο ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό εικολούθουν αυτόν, εφήπων λευκών, ενδεδυμένοι βίσινων κλευκών και καθαρών, και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διανακτυπά με αυτήν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνι αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Κι έτσι αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μπαίνουμε πια στη μάχη του Αρμαγεδόνα, και στη νίκη του Αρμαγεδόνα όπου ε, διαβάζω από το 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και το 19 εδάφιο και είδων θηρίων και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτά συνηγμένα, αυτών συνηγμένα διανακάμωση πόλεμων με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού και επιάστη το θηρίων και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης ο οποίος έκαμε τα σημεία ενώπιον του θηρίου με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερίφθησαν οι δύο εις λίμνη του πυρός την κεωμένη με θείον και οι λοιποί εφωνεύθησαν, οι λοιποί των στρατευμάτων του εφωνεύθησαν με την ροφέα του καθημένου επί του ύπου την εξερχουμένη εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνια εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτού. Εδώ είναι η συντριπτική νίκη του Χριστού επί του αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη ο οποίος συλλαμβάνεται ε, και ρίπτεται στη γένα του πυρός και επί των στρατευμάτων η οποία, τα οποία θανατώνονται ε, από τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού. Αμέσως μετά συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, μετά δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία και, τον, και τη μάχη του Αρμαγεδόνα, είδων άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ο οποίος είχε το κλειδίον της Αβίσου και άλυσον μεγάλην εν τυχηρή, και έπιασε τον δράκοντα τον όφιν των αρχαίων ως της είναι ο διάβολος και ο σατανάς και έδεσεν αυτόν για χίλια χρόνια και έριψεν αυτόν εις την άβυσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού δια να μην μπορεί πια να πλανήσει τα έθνη πλέον έως σου πληρωθώσει τα χίλια χρόνια και μετά τα θέλει λυθεί για ο λίγων καιρών. Και πράγματι εγκαθιστά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ τη βασιλεία του, τη βασιλεία του Θεού επί της γης μαζί με τους Αγίους του και κυβερνάει με ράβδο σιδηρά τους ανθρώπους τους απομένοντας επί της γης οι οποίοι είχαν βάλει μεν χάραγμα και είχαν προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου αλλά και των παιδιών τους οι οποίοι γεννώνται σε ένα περιβάλλον δεν υπάρχει ο διάβολος δεμένος πια δεν υπάρχει αμαρτία, μικρόβια, ασθένειες και έτσι οι άνθρωποι αυτοί ζούνε ε, χίλια χρόνια ε, όπως ξεκίνησε η ζωή των πρώτων ανθρώπων επί της γης όπου οι άνθρωποι ζούσαν ε, πλησίων των χιλίων ετών. Όταν λοιπόν τελειώνουν τα χίλια χρόνια λέει ο λόγος του Θεού και όταν πληρωθώσει τα χίλια χρόνια θα λυθεί ο σατανάς εκ της αυτού και θα εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τα τέσσερα γωνία της γης, τον γο και τον μαγό για να συνάξει αυτούς και πάλι εις πόλεμον όπως τη μάχη του Αρμαγεδόνος τον οποίον ο αριθμός πλέον επειδή ζούσαν χίλια χρόνια επί της γης θα είναι όσοι άμμος της θαλάσσης και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων στα Ιεροσόλυμα και των Ιησούν Χριστών και την πόλη την ηγαπημένη και κατέβη πυρ εκ του Θεού εκ του, από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν όλους αυτούς και τότε ο διάβολος ο πλανών αυτούς συνελήφθη και ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός και του Θείου όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοποφήτης και εκεί θα βασανίζονται η και νύχτα και στους αιώνες των αιώνων. Και στη συνέχεια είδων θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού των Χριστόν Χριστών από του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτάς και είδον τους νεκρούς και μικρούς και μεγάλους ισταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ενήχθησαν και βιβλίο άλλο ενήχθη το οποίο είναι τη ζωής και εκρίθησαν, εδώ είναι η μεγάλη κρίση που θα κάνει ο Ιησούς Χριστός στον οποίον εδόθη η εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά τα έργα αυτών γι' αυτό σύμφωνα με τα έργα του οι άνθρωποι δεν μπορούν να σωθούν εκρίθησαν και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτή νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο άδης ακόμη ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και μόνο όποιος δεν ευρέθη γραμμένος στο βιβλίο της ζωής ερήφθη στη λίμνη του πυρός. Όποιος όμως ευρέθη ή γραμμένο το όνομά του στο βιβλίο της ζωής αυτός θα λάβει μέρος στη βασιλεία του Θεού όπως εξελίσσεται στο 21 κεφάλαιο και διαβάζω και είδων ουρανών νέων και γυναίων διότι ο πρώτος ουρανός, ο φυσικός ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ Ιωάννης είδα την πόλη την Αγία τη Νέα Ιερουσαλήμ, την καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα ευ, αυτή είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλεις κοινώση με ταυτόν και θέλουσι είστε λαοί αυτοί και ο Θεός θα είναι Θεός Αυτόν. και θα εξαλείψει ο Θεός παν από τον οφθαλμόν αυτών και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος διότι τα πρώτα παρελιθών και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου ιδού κάμνο νέα τα πάντα. Και έτσι αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δημιουργείται πια, υπάρχει, αποκαλύπτεται πια η Νέα Ιερουσαλήμ. Όπως είπε, είχε πει στους μαθητάς ο Ιησούς Χριστός εν τ οικία του Πατρός μου υπάρχουν πολλά εκείματα. Εάν δεν υπήρχαν θα σας έλεγα ότι πάω να ετοιμάσω, αλλά υπάρχουν και τώρα εγώ πάω να ετοιμάσω τον τόπο το δικό σας για να έλθετε κι εσείς εκεί που θα είμαι εγώ. Και έτσι δημιουργούνται λοιπόν, ε, αποκαλύπτεται η, η Βασιλεία του Θεού. Ε, κατοικεί τη Βασιλεία του Θεού από όλους αυτούς που ευρέθησαν τα ονόματα τους γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Στην κόλαση πια ε, η οποία φτιάχτηκε για το διάβολο και τους, ψωδοπρο, και τους αγγέλους αυτού βρίσκεται πια ο διάβολος, οι άγγελοι αλλά και όλοι όσοι ε, ε, δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν ώστε να λάβουν εξουσία και να είναι τέκνα Θεού. Και ήρθε λοιπόν η τέλεια και η πλήρης και οριστική αποκατάσταση του σχεδίου του Θεού. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τώρα περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, περιμένουμε τη σάλπιγγα του Θεού, περιμένουμε να ακουστεί το κέλευσμα και η φωνή του Αρχαγγέλου «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, απάντηση αυτού. Αμέσως μετά θα αποκαλυφθεί ο αντίχριστος και ο ψοδοπροφήτης, τα πρώτα 3,5 χρόνια σαν σωτήρας, γι' αυτό και ο λαός Ισραήλ θα τον αποδεχθεί σαν τον Μεσσία, μέχρι να τον δει να κάθεται ως βδέλιγμα της ερημόσεως των λαληθέν από τον Δανιήλ τον προφήτη στο ναό του Θεού ως Θεός. Στα επόμενα 3,5 χρόνια θα αποκαλύψει το σκληρό, πρόσωπο, το σκληρό του πρόσωπο και σκληρή καρδιά που θα θανατώνει όλους τους ανθρώπους που δεν βάζουν το χάραγμα και δεν προσκυνούν την εικόνα του αφού πια χωρί το χάραγμα δεν θα μπορούν όταν να αγοράσουν ούτε να πουλήσουν. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια ο λαός Ισραήλ θα πιστέψει γιατί ο Θεός θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οι κεσιών θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστόν και θα τον επικαλεστούν και θα καταλάβουν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που τόσο πολύ περίμεναν χιλιάδες χρόνια ο λαός Ισραήλ και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ε, τέλος, στο τέλος της εφταετίας θα δημιουργηθεί θλίψης μεγάλη η οποία δεν έγινε ποτέ στην οικουμένη και θα προέλθει από τον Θεό γιατί οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν ο ήλιος, η, θα, η σελήνη, τα αστέρια, σεισμοί, σεισμός μεγάλος που δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και τότε στο τέλος αυτής της μεγάλης θλίψης θα έρθει το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό. Θα μαζέψει ο Αντίχριστος γιατί θα λέει ότι είναι οι εξωγήινοι που έρχονται επί της γης. Ε, γιατί θα είναι ο, ο Χριστός με τους Αγγέλους που θα κατεβαίνουν ε, και τους Αγίους ε, αφού προηγούμενα θα, θα α, α, λάβει χώρα η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους ώστε στον ουρανό θα βρεθεί και η νύμφη και η φίλη του νυμφίου για να πραγματοποιηθεί ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας από τον Πατέρα Θεό. Στη συνέχεια θα κατέβει επί της γης, θα, θα γίνει η, η μάχη του ο Αρμαγεδόνα, θα συλληφθεί ο διάβολος και θα φυλακιστεί χίλια χρόνια, ο Αντίχριστος και ο Βεβαιδοπροφήτης θα βριχθούν στη γένα του πυρός και για χίλια χρόνια θα βασιλεύει ο Χριστός επί της γης. Βέβαια ε, στα τέλος των χιλίων ετών θα λυθεί ο διάβολος, θα πλανήσει ξανά τους ανθρώπους για να έλθουν εναντίον της πόλης ε, της αγαπημένης του Χριστού και των Αγίων ανθρώπων του Θεού ε, οι οποίοι θα είναι οι αναστημένοι, θα είναι μία περίοδος δηλαδή χιλιετής βασιλεία όπου θα υπάρχουν και οι αναστημένοι που έλαβαν μέρος δηλαδή στην πρώτη Ανάσταση αλλά και οι μη αναστημένοι που δεν έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση αλλά είχαν βάλει στα χέρια τους ε, το χάραγμα το 666 και είχαν προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου και, στα, και στο τέλος λοιπόν των χιλίων ετών όταν θα, θα, λυθεί ο διάβολος θα γίνει η μεγάλη κρίση. η ε, Παλαιά Γη και η, και οι παλιοί ουρανοί θα διαλυθούν, θρόνος λευκός θα στηθεί και ο Χριστός θα χωρίσει όπως ο ποιμένας, αχωρίζει τα πρόβατα εκ δεξιών και τα εθρήφια εξ αριστερών λέγοντας προς τους εκ δεξιών έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία του Θεού την ετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου για σας. διότι επίνασα και μου δώσατε να φάγω, δίψασα και λοιπά και μου δώσατε να πιω, και οι άνθρωποι του Θεού θα πούνε πότε σε είδαμε πεινασμένο, διψώντα, ξένο, φυλακισμένο και ήρθαμε προς σε και ο Κύριος θα τους πει ότι εφόσον κάνατε σε έναν των αδελφών μου, τούτων των ελαχίστων, στα αδέλφια μου, όσοι δηλαδή είναι αναγεννημένοι, γεννηθήκαν από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο, εις εμε κάνατε. Ε, και θα στραφεί στη συνέχεια στους εξαριστερών λέγοντας, λέγοντας υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου, εις εξώτερο, το εξώτερον, το ετοιμασμένον για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και πλέον ε, ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι στην Νέα Ιερουσαλήμ, οι δούλοι θα λατρεύουν, οι δούλοι αυτού θα τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα, θα δουν το πρόσωπο αυτού, το όνομα του Θεού θα είναι γραμμένο στο μέτωπό τους, νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί, δεν θα, έχει, δεν θα υπάρχει ανάγκη λίχνου και φωτός, διότι ο Θεός θα είναι φως και ο Κύριος θα φωτίζει αυτούς και θα βασιλεύσουν εις τους αιώνες των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να υπολογίσει τι σημαίνει θα βασιλεύουμε στη βασιλεία του Θεού εις τους αιώνες των αιώνων, αλλά ο Ιωάννης ο μαθητής του Χριστού είπε δεν ξέρουμε τι να είστε τότε, αλλά είναι ξεύρωμεν ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Ιησού Χριστόν, θα είμαι δηλαδή ε, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού και θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτό είναι πολύ περιληπτικά αγαπητέ Κώστα και αγαπητοί φίλοι και φίλες το σχέδιο του Θεού όπως περιγράφεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Εάν στο σχέδιο του Θεού έχετε και οποιασδήποτε άλλες απόψεις, αντιρρήσεις ή απορίες περιμένουμε να μας τις στείλετε στη διεύθυνση που αναφέρεται τώρα στην οθόνη μας. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε ο Θεός πάντοτε να σας ευλογεί πλούσια στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.